Πάμε να δούμε την πολύ ενδιαφέρουσα πολιτική επικαιρότητα. Αρχικά με τον Κώστα Μαραβέ για τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, σε λίγο και με τον Άσο Ηλιόπουλο από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ. Γεια σας κύριε Μαραβέγια. Καλησπέρα, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Ερμηνεύαμε πριν λίγο με τους συναδέλφους ως απομάκρυνση ενδεχόμενων ασχηματισμού τη δήλωση του Πρωθυπουργού που έδωσε συγχαρητήρια στον Υπουργό Δημοσίας Τάξεως, επειδή εμείς δεν το καταλάβαμε γιατί το έδωσε συγχαρητήρια, θα μας το εξηγήσετε εσείς που ξέρετε ενδεχομένως καλύτερα και πώς σκέφτεται ο Πρωθυπουργός και τι διαμόρφωσε αυτά τα δημόσια συγχαρητήρια, γιατί μίλησε για σημαντικές υποθέσεις που διελευκάνθηκαν και δεν έχουμε πέρα από την σύζυγοκτονία που κράτησε 37 μέρες η εξιχνίασή της κάτι. Εννοώ ο Καραϊβάς, οι δικοί του άνθρωποι, ο γιος του, η γυναίκα του, η μάνα του, περιμένουν ακόμη μια απάντηση. Τα άλλα θύματα, κι ας προέρχονται από το χώρο της μαφίας, για να συνεννοηθούμε, του οργανωμένου εγκλήματος επίσης, περιμένουν τη διαλεύκανση, αλλά κάτι θα έχει υπόψη το Πρωθυπουργός ή μπορεί να χαλάει την εικόνα το ενδεχόμενο μετακίνηση του κυρίου Χρυσοχοίδη. Πάντως αυτό βάζει τέλος σε σενάρια που κυκλοφορούσαν πολύ καιρό για τον Χρυσοχοίδη. Τώρα για τους άλλους υπουργούς θα τα δούμε. Για ελάτε να πάρουμε το σχόλιο σας γι' αυτό αρχικά. Καταρχήν, διαχρονικά το γνωρίζουμε όλοι, το δικαίωμα του ανασχηματισμού και από το Σύνταγμα είναι κατεξοχήν προνόμιο του Πρωθυπουργού και άρα το πότε θα γίνει, ποιοι θα αντικατασταθούν και ποιοι θα παραμείνουν στις θέσεις τους, το ξέρει αποκλειστικά ο Πρωθυπουργός, ενδεχομένως και οι πολύ στενοί του συνεργάτες και όλοι οι υπόλοιποι θα πληροφορούμαστε κατά πάσα πιθανότητα από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Από εκεί και μετά, σε ό,τι αφορά τα δημόσια συγχαρητήρια που έλαβε ο κύριος Χρυσοχοίδης, νομίζω ότι απεικονίζουν ένα γενικότερο έργο και μιλάω όχι μόνο αμιγώς για το επιχειρησιακό, γιατί ξέρετε αυτό σε μεγάλο βαθμό αντανακλά τις πρωτοβουλίες της αστυνομίας και θεωρώ ότι διαχρονικά η αστυνομία έχει πολλές επιτυχίες, τις οποίες δεν είναι σωστό κατά τη γνώμη μου να αποδώσουμε στους πολιτικούς προϊσταμένους. Οι πολιτικοί προϊστάμενοι προφανώς έχουν το κομμάτι της διαχείρισης των πρωτοβουλειών και σίγουρα το κομμάτι της νομοθετικής πρωτοβουλίας, αλλά δεν θεωρώ ότι πρέπει να βγάλουμε έξω από το κάδρο την ηγεσία της ελληνικής αστυνομίας, η οποία και η παρούσα ηγεσία, αλλά και αρκετές προηγούμενες περιπτώσεις έχουν να επιδείξουν σημαντικό έργο. Δεν νομίζω λοιπόν ότι τα συγχαρητήρια του Πρωθυπουργού απεικονίζουν την εξιχνίαση κάποιων εγκλημάτων, κάποιων δολοφονιών με τις οποίες ασχολήθηκε η κοινή γνώμη. Θεωρώ ότι αναφέρεται στη γενικότερη στάση του κυρίου Χρυσοχοίδη. Αυτό θα ήταν πολύ συνετό, γιατί για διαλεύκανση σημαντικών υποθέσεων δεν μπορούσαμε να καταλάβουμε τι εννοούσε ο Πρωθυπουργός όταν τρεις μέρες πριν έφυγε μέσα από τα χέρια της ελληνικής αστυνομίας ο βιαστής των Πετραλώνων. Και όταν είναι ανεξιχνίαστα σημαντικά εγκλήματα που γίνονται μέρα μεσημέρι, σαν να είναι μια άλλη χώρα από αυτή που περιγράφει η κυβέρνηση ή τουλάχιστον να είναι μια άλλη πόλη η Αθήνα. Καταγράφω ότι φυσικά υπάρχουν, το γνωρίζουμε όλοι, ότι υπάρχουν ανεξιχνίαστα εγκλήματα, αλλά αυτό δεν νομίζω ότι αποτελεί ένα χαρακτηριστικό μόνο αυτών των καιρών. Ανέκαθεν υπήρχαν υποθέσεις πιο δύσκολες να εξιχνιαστούν. Νομίζω ότι η ελληνική αστυνομία επιτελεί ένα εξαιρετικό έργο διαχρονικά, επιμένω, δεν θέλω να μειώσω την προσπάθεια κανενός. Σίγουρα μέσα σε αυτή την προσπάθεια υπάρχουν επιτυχίες και αποτυχίες, αλλά επιμένω, Άρα. Αυτό είναι το έργο το επιχειρησιακό που αφορά Ωραία. Την υγεία. Εντάξει, εσείς κάνατε μια πιο λογική ερμηνεία ότι για τη διαχρονική υπηρεσία στην ελληνική κοινωνία της ελληνικής αστυνομίας ήταν τα συγχαρητήρια και όχι τόσο για τα επιτεύγματα Χρυσοχοίδη. Λοιπόν, για να πάμε παρακάτω την κουβέντα μας και να δούμε τι άλλο γίνεται, σας ήρθε μια χαρά κουτί το tweet του Ζάεφ. Αυτό για την ποδοσφαιρική ομάδα της Μακεδονίας, παγώνει τα μνημόνια,
παγώνει την κύρωση της συνθήκης. Βέβαια, σας στερεί το μασάζ. Διότι όλοι οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας δεχόσασταν μασάζ. Πολύ ωραίο μασάζ. Από την γραμματεία της κοινοβουλευτικής ομάδας μέχρι το Μαξίμου. Γιατί σας ήθελαν όλους ικανοποιημένους, ας το πούμε έτσι. Δεν θα την κυρώσετε ποτέ αυτή τη συνθήκη ή στην τρέχουσα τουλάχιστον θητεία? Αυτό που μπορώ να σας πω με τα βεβαιότητας ήταν ότι υπήρξε μια κάθετη και άμεση αντίδραση κυρίως από τα χείλη της κυβερνητικής εκπροσώπου, της κυρίας Πελώνη, η οποία σε όλους τους τόνους φρόντισε να διαμηνήσει προς την κυβέρνηση της γείτονος χώρας ότι δεν θα καταστεί ανεκτό σε καμία περίπτωση το να χρησιμοποιείται κάτι διαφορετικό από τα συμφωνηθέντα ως όρος, ειδικά όταν μιλάμε για διεθνείς συγκυρίες όπως και το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου. Γι' αυτό και θεωρώ ότι η ελληνική αντίδραση υπήρξε άμεσα. Θα μου επιτρέψετε όμως να βάλω έναν μικρό αστερίσκο που τον έβαζε η Νέα Δημοκρατία και από όταν βρισκόταν στην αξιωματική αντιπολίτευση και ήταν πρώτον πυλών η υπογραφή της Συμφωνίας των Πρεσπών. Αυτός ο αστερίσκος είχε να κάνει με τον μη γεωγραφικό προσδιορισμό όταν μιλούσαμε για οτιδήποτε άλλο εκτός από το όνομα της χώρας. Όταν δηλαδή μιλούσαμε για τη γλώσσα ή για την εθνότητα. Καταλαβαίνετε ότι αποτελεί παγκόσμια πρωτοτυπία το να μην χρησιμοποιείται ο γεωγραφικός προσδιορισμός και για να προσδιορίσει αυτά τα δύο πλην του ονόματος της χώρας. Και αυτό από την αρχή αποτελούσε κάτι που μας έβρισκε εντελώς αντίθετους, που λέγαμε ότι έπρεπε να αποτελέσει ένα μέσο πίεσης απέναντι σε όσους ενδιαφερόντουσαν να υπάρξει συμφωνία ανάμεσα στη χώρα μας και στην τωρινή Βόρεια Μακεδονία, στα Σκόπια τέλος πάντων, γιατί εγώ δεν... Σας είναι πιο εύκολο, πάει πιο πολύ εκεί η γλώσσα, αλλά... στα Σκόπια, έτσι. Σαφέστατα. Και ουδέποτε το έκρυψα, τουλάχιστον σε ό,τι με αφορά. Η συμφωνία όμως υπεγράφει και αυτό που λέγαμε από την πρώτη στιγμή είναι ότι το να την ακυρώσεις, το να την αναιρέσεις, έχει μόνο αρνητικές συνέπειες για την Ελλάδα, αφού ουσιαστικά έδωσε την πόρτα του ΝΑΤΟ στη χώρα και από εκεί και μετά ουσιαστικά τραβάς και το δικαίωμά σου να εφαρμοστεί η συμφωνία, δηλαδή να ονομάζονται Βόρεια Μακεδονία, που σημαίνει ότι θα τραβήξουν το δρόμο τους, στο τέλος να ονομαστούν και Μακεδονία. Όλες αυτές τις ενστάσεις τις είχαμε καταθέσει πάρα πολλές φορές, επειδή έπεται στέλεχος της αξιωματικής αντιπολίτευσης, από ό,τι άκουσα στην εκπομπή σας, θα ισχυριστεί ότι λέγαμε ότι θα ακυρώσουμε τη συμφωνία. Εγώ προσωπικά δεν έχω καμία τέτοια εικόνα από πρωτοκλασάτα, από βουλευτές της Νέας Δημοκρασίας και πρωτοκλασάτα στελέχη όταν βρισκόμασταν στην αντιπολίτευση, που να δηλώνουν ότι θα μπορέσουν να ακυρώσουν τη συμφωνία. Υπάρχει όμως το μέσο πίεσης. Ναι, να σας πω όμως κάτι, αν δεν υπήρχε, όπως λέτε, από κανένα πρωτοκλασάτο, και εν πάση περιπτώσει δεν είναι θέμα κατάταξης πρώτης, δεύτερης κλάσης ή τρίτης. Υπάρχουν τα στελέχη πρώτης γραμμής που φυσικά... Ωραία. Να σας πω όμως κάτι, οι συνάδελφοί μου του κοινοβουλευτικού ρεπορτάζ ακούν από μήνες ότι θα έρθει για κύρωση η συνθήκη των Πρεσπών, η συμφωνία των Πρεσπών. Γιατί δεν έρχεται? Τώρα βλέπετε, το αυτογκόλ του Ζάεφ ήταν πολύ βολικό για την κυβέρνηση, αλλά δεν μπορεί άλλο να το καθυστερήσει, δεν θα έρθει τώρα, θα παγώσουν τώρα τα μνημόνια, θα πρέπει το φθινόπωρο, το χειμώνα αυτό να γίνει. Αυτό που περιμένει αυτή τη στιγμή η ελληνική κυβέρνηση είναι ο κύριος Ζάεφ, αλλά και όλη η χώρα, να σταθεί στο ύψος της συμφωνίας που υπέγραψαν, που, γιατί αν μη τι άλλο δεν είχε συμμετοχή στην κατάρτιση της συμφωνίας ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο κύριος Ζάεφ όμως είχε. Άρα, αν μη τι άλλο, θα πρέπει ο ίδιος να μην φανεί πρώτιστα ανακόλουθος απέναντι σε μια συμφωνία που έχει τη δική του υπογραφή. Άρα, όσο υπάρχει ασυνέπεια από δικής του μεριάς, και η ελληνική κυβέρνηση θα πράξει το καθήκον της, που είναι πρώτον να μην κυρώνει
αυτή τη συμφωνία, αλλά να συνεχίσει να ασκεί και την σχετική πίεση στα ευρωπαϊκά φόρα, προκειμένου να παγώνει και οποιοδήποτε διάλογος έχει να κάνει με την ένταξη και με την ενταξιακή διαδικασία των Σκοπίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μάλιστα. Λοιπόν, ελάτε λίγο να δούμε αυτή την ιστορία που προέκυψε και ζητά την παραίτηση του επικεφαλής του γραφείου τύπου της Νέας Δημοκρατίας, ο ΣΥΡΙΖΑ, με αφορμή τον ισχυρισμό για τον οποίο ζήτησε συγγνώμη, είναι η αλήθεια, η ομάδα αλήθειας της Νέας Δημοκρατίας, μέλος της οποίας είναι και ο κύριος Ρωμανός, που ισχυρίστηκε ότι ο βιαστής των Πετραλώνων αποφυλακίστηκε με τον νόμο Παρασκευόπουλου, τελικά προκύπτει ότι ήταν με ένα παλιότερο ποινικό κώδικα. Επειδή εσείς κάθε φορά που ο κύριος Πολάκης, για παράδειγμα, παρεκτρέπεται, ζητάτε την αποπομπή του για να δείξουν στον ΣΥΡΙΖΑ ότι δεν ταυτίζονται μαζί του, ζητάτε με ευκολία. Εσείς θα παρετήσετε κάποιον για αυτόν τον ισχυρισμό που έβαλε αδίκως κατά του ΣΥΡΙΖΑ? Ο κάθε ένας που διαχειρίζεται το δημόσιο λόγο έχει πρώτα και κύρια ο ίδιος την ευθύνη των λεγόμενων του. Θεωρώ γενναία πράξη, την οποία, αν μου επιτρέπετε, θα πρέπει να βρει μιμητές από μεριάς όλων, το να κάνεις λάθος και να ζητήσεις και δημόσια συγγνώμη. Αν ο κύριος Πολάκης κάποια στιγμή σε ό,τι θα πει έρθει να ζητήσει συγγνώμη και να αναθεωρήσει ή να σκεφτεί και να δηλώσει δημόσια ότι η άποψή του μπορεί να μην έρχεται σε ευθεία γραμμή με την επίσημη γραμμή του κόμματός του, προφανώς και αυτό είναι αφοπλιστικό και καταλαγιάζει τις όποιες φωνές αντίδρασης μπορεί να εκφέρει κάθε φορά η Νέα Δημοκρατία. Νομίζω ότι στην παρούσα, στο παράδειγμα που αναφερθήκατε προηγουμένως με τον κύριο Ρωμανό, το να δηλώσει κανείς δημόσια συγγνώμη είναι κάτι γενναίο, τον τιμάει. Δεν θεωρώ ότι ήταν κάτι τόσο μείζον, σαν λάθος, για να θεωρήσουμε. Έχουν αποφυλακιστεί άλλοι και άλλοι με τον νόμο Παρασκευόπουλου και τους ψάχνουμε και έχουν γίνει κατά συρροή. Τώρα αυτό όμως δεν είναι επιχείρημα, κύριε Μαραβέγια. Τώρα αυτό δεν είναι επιχείρημα, επειδή αποφυλακίστηκαν κάποιοι άλλοι. Όχι. Πάμε να αποδώσουμε στον νόμο Παρασκευόπουλου έναν ακόμη βιαστή ή έναν ακόμη κακοποιό, εγκληματία, ό,τι είναι τέλος πάντων. Σαφέστατα όχι, και γι' αυτό πρωτίστως μίλησα για τη συγγνώμη που ζητήθηκε από τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας για αυτό το λάθος. Θεωρώ ότι είναι μια γενναία πράξη και βεβαίως δεν πρέπει όμως να σταθούμε στο δέντρο και να χάσουμε το δάσος. Ομοίως, αν ο κύριος Πολάκης, που αφίσταται πολύ συχνά των επίσημων θέσεων του ΣΥΡΙΖΑ, αναθεωρήσει τις απόψεις του και αναγνωρίσει ότι οι θέσεις του δεν έχουν καμία επαφή με την πραγματικότητα, γιατί αυτό είναι το πιο σπουδαίο, και όχι τόσο το γεγονός ότι δεν συμφωνεί με την επίσημη γραμμή του κόμματός του. Και επειδή πρόσφατα είχα και στη Βουλή την ευκαιρία να έχω μαζί του μια δημόσια αντιπαράθεση, γιατί ισχυριζόταν ότι τα μονοκλονικά αντισώματα έχουν αδειοδοτηθεί στην Ευρώπη, κάτι το οποίο δεν ισχύει, και όταν ανέβηκα στο Βήμα είχα την ευκαιρία να του δώσω απάντηση. Βλέπετε λοιπόν ότι το πρόβλημα είναι όταν δηλητηριάζεις τη σκέψη της ελληνικής κοινωνίας, αλλά και όταν το συνειδητοποιείς δεν έρχεσαι να αναθεωρήσεις, να ζητήσεις έστω μια δημόσια συγγνώμη. Κάτι που στην περίπτωση της Νέας Δημοκρατίας συνέβη. Μάλιστα. Άρα θεωρώ ότι κακώς συνεχίζουμε να το συζητάμε. Πάμε και στα εθνικά μας θέματα. Εσείς μιλάτε για μια νέα σελίδα που άνοιξε στις σχέσεις με την γείτονα μετά τη συνάντηση προδεκαημέρου των δύο ηγετών. Αυτό απομακρύνει το ενδεχόμενο των κυρώσεων στην σύνοδο κορυφής, διότι είδαμε να αυτονομείται η κυρία Μέρκελ, να στέκεται στο πλευρό του Ερντοάν, εμείς να εξακολουθούμε να επενδύουμε στο μέτωπο που έχουμε δημιουργήσει στο νότο μας, ένα νότο που δεν στέκεται φιλικά στην Τουρκία. Δεν μιλώ μόνο για το Ισραήλ, μιλώ και για την επίσκεψη του Πρωθυπουργού στο Κάιρο προχθές, και με έναν Τούρκο γείτονα που είναι βέβαιο, που μπορεί να δηλώνει και εκείνος ότι θα έχουμε ήσυχο καλοκαίρι, αλλά μόλις βγουν ξανά τα γεωτρύπανα στην Κυπριακή ΑΟΣ, θα είναι και για εκείνος να πάρει το μερίδιο του, έτσι, γιατί κακά τα ψέματα γι' αυτό γίνονται όλα. Πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα?
δημιουργήθηκε μια βάση συνεννόησης ή όλα αυτά θα παραμένουν και εμείς θα συνεχίζουμε απλώς τις διερευνητικές επαφές που δεν θα καταλήξουν πουθενά, που είμαστε τώρα στο 70 περίπου, 60 κάτι. 68. Η βούληση της πολιτικής εκφράζεται κατά κύριο λόγο μέσα από τις δημόσιες δηλώσεις των ηγετών των δύο χωρών. Αυτή τη στιγμή λοιπόν διανύουμε μία περίοδο που αρκετές φορές η Τουρκία υπέστη εντός εισαγωγικών ήτες σε επίπεδο διπλωματικό ή επικοινωνιακό, για να ακριβολογούμε, και με την περίπτωση Δένδια αλλά και με τη γενικότερη στάση των Ηνωμένων Πολιτειών από την ανάληψη της προεδρίας Biden μέχρι σήμερα. Βλέπουμε λοιπόν ότι προφανώς μέσα σε αυτό το γενικότερο ασφικτικό πλαίσιο που δημιουργήθηκε σαν κλοιός, μπορούμε να πούμε, γύρω από την Τουρκία, η Τουρκία αρχίζει να αναθεωρεί τη στάση της, γιατί αντιλαμβάνεται ότι απέναντί της σε αυτή τη χρονική συγκυρία έχει ένα πολύ σοβαρό συνομιλητή, οι Ευρωπαίοι ηγέτες αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο τον εκλαμβάνεται ως πολύ σοβαρότερη περίπτωση σε σχέση με το παρελθόν. Βλέπουμε λοιπόν ότι σιγά σιγά ο κύριος Ερντογάν αρχίζει να αναθεωρεί τη στάση του. Θεωρούμε θετική αυτή τη βούληση που δημόσια έχει εκφράσει. Βέβαια πάντα η Ελλάδα πρέπει να είναι καχύποπτη, τηρεί στάση αναμονής και όσο η Τουρκία θα παραμένει σε φιλικό επίπεδο απέναντί μας και εμείς θα τίνουμε χειρά φιλίας. Δεν έχουμε κανένα λόγο να μην βρισκόμαστε σε καθεστώς συνεργασίας με τους γείτονές μας. Σε καμία περίπτωση. Αλλά αυτό μόνο δεν αρκεί. Θα πρέπει να δούμε και τις πράξεις. Μέχρι στιγμής υπάρχει ησυχία στην περιοχή μετά από πολλές διακυμάνσεις. Αν αυτή η ησυχία συνεχίσει και το επόμενο διάστημα, κάτι που συμφέρει και τις δύο χώρες διαχρονικά, αλλά ένας λόγος παραπάνω λόγω και της τουριστικής περίοδου, θεωρώ ότι θα υπάρχει αμοιβαίο όφελος. Εγώ ευελπιστώ να συνεχίσουμε χωρίς άλλες ταλαντεύσεις, γιατί πολλές φορές είδαμε τον κύριο Ερντογάν να κάνει το εκρεμές, λίγο σκοτσέζι κοντούς. Ευχαριστούμε θερμά, κύριε Μαραβέγια. Στο επανειδή. Εγώ ευχαριστώ για την ευκαιρία.